Ξάνθης με τον Πάσο Γιάννη. Ξάνθη πήρε προβάδισμα για την πέμπτη θέση. Για την Ευρώπη. Ξεκάθαρο προβάδισμα, μάλιστα. Και θα δούμε και τους αγώνες που απομένουν, ναι, τους διεκδικητές. Ακριβώς. Έχει παιχνίδια δύσκολα, όπως με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ σταθερή τις τελευταίες αγωνιστικές. Και να το συνδυάσουμε και με το διαγωνισμό, το γκολ του Γέντρισεκ, το πρώτο, ίσα που χωράει σε αυτή την τηλεόραση. Ας είναι 65 λεπτά. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο γκολ και πρέπει να έχεις ευρύ φάσμα για να το δεις. Έχει φτάσει στα 10 γκολ. Τα 10 γκολ, ναι. Είχε ένα σκοράρι από τις 13 Ιανουαρίου. Οριακά θα το δείτε τώρα που θα το δείξουμε το γκολ. Πάντως η Ξάνθη είναι η πιο σταθερή ομάδα από αυτές που διεκδικούν την πέμπτη θέση. Και αυτό είναι κάτι παραπάνω από φανερό. Είχαν πάρει όλη τη θέση τους για να δουν αυτό το παιχνίδι. Με τον Πας Γιάννηνα πάντως να είναι η ομάδα που ξεκινάει πάρα πολύ δυνατά. Στο 11ο λεπτό η μεγαλύτερη φάση μέχρι τα γκολ στην ουσία. Εδώ βλέπουμε τον Κότε να πλασάρει, ο Ζήφκοβιτς το πόδι και με το μυρό ο Σβάρνας πάνω στη γραμμή διώχνει την μπάλα. Την έχουμε και σε αφισβητούμενες φάσεις. Δεν υπήρχε κάποια παράβαση, αλλά Περικλής Βασιλάκης θα το αναλύσει εκτενέστερα. Στο 15ο λεπτό βλέπουμε τον Καρανίκα μόνος του από το ύψος του πέναλτι. Σέμπει την μπάλα out. Είπαμε, τα Γιάννα ήταν πολύ καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Έχουν κάνει τις καλύτερες φάσεις. Εδώ ο Ζήφκοβιτς διώχνει, αλλά κάνει το λάθος. Ο Λίλα θα σουτάρει. Πάλι περνάει δίπλα από τα δοκάρια. Η καλύτερη στιγμή για την Ξάνθη στο πρώτο μέρος έρχεται εδώ με το γύρισμα του Ρίτσκοβιτς και την προβολή του Γκέντρισεκ. Ο Βελίδης μπλόκαρε. Στο 30 λεπτό, ωραίος συνδυασμός. Ο Τριάδης τα κάνει όλα σωστά, εκτός από το πλάσε, το οποίο είναι απογοητευτικό. Βλέπουμε εδώ τον Τριάδη. Και στο 33ο λεπτό, νέα μεγάλη ευκαιρία. Ο Λίλα στη μικρή περιοχή μόνος του στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Μέχρι εδώ μοιάζει μαγική εικόνα. Ακριβώς. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει κάπως έτσι. Με τον Ντουρίτσκοβιτς στο 50 λεπτό να κάνει αυτό το σούτ έξω από την περιοχή. Βλέπουμε τους πανηγυρισμούς. Έκανε γκέλ και μπάλα. Έκανε γκέλ μπάλα, δεν είχε και ορατότητα. Άρχισε να κάνει και την αντίδραση ο Βελίδης. Έτσι ήρθε το 1-0 και εδώ. Ορίστε. Πείτε μου, σαν χωράει στην τηλεόραση. Ο Γέντρισεκ με αυτό το σουτ. Θέλει, λίγο κάτω από το κέντρο, κάνει το 2-0. Θα δούμε, έχουν βάλει αρκετά replay. Και βλέπουμε ότι στην ουσία το θέλει, εδώ θα φανεί. Δείτε το Γέντρισεκ μετά το σουτ, πώς έχει σηκώσει το χέρι, πώς έχει υπολογίσει, εδώ. Και περιμένει να μπει η μπάλα μέσα. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό. Με τον Σλοβάκο βεβαίως εδώ στην ουσία να τελειώνει το παιχνίδι, γιατί έγιναν πολύ γρήγορα, μέσα σε 6 λεπτά αυτά τα δύο γκόλια την Ξάνθη. Είχαμε την μοναδική αντίδραση αυτό του σουτ του Χαλκιαδάκη στο 62ο λεπτό. Και πάμε στο 72, το σουτ φάουλ του Τριάδη. Κανένας δεν φυλάει τον Γέντρισεκ. Παίρνει την επαναφορά, κάνει το 3-0, φτάνει τα 10 γκολ. Είναι η τρίτη φορά φέτος που σημειώνει από 2 γκολ σε ένα παιχνίδι. Το είχε κάνει και με τον Πανιόνιο και με τον Πλατανιά. Εδώ, δοκάρι για την Ξάνθη. Στο 81ο λεπτό του Λουσέρο και ο Ντουρίτσκοβιτς από καλή θέση ξένει την μπάλα out. Η Ξάνθη στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εξαιρετική. Έκανε τις δικές ευκαιρίες γκολ, ό,τι δεν έκανε ο Πας Γιάννηνα στο πρώτο ημίχρονο. Και αυτό βέβαια την φέρνει 3 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Αστέρα Τρίπολη, μάλλον από τον Στρέντμπουργκ που είναι στην έκτη θέση. Στη μάχη αυτή, στο μίνι πρωτάθλημα για την πέμπτη θέση που υπό προϋποθέσεις οδηγεί στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει κύπελο. Η Λάρισα έχει νικήσει το πρώτο παιχνίδι. Αν η Λάρισα κατακτήσει το κύπελο, η πέμπτη θέση δεν βγάζει Ευρώπη. Ακριβώς. Θα δούμε τώρα και θα γίνει. Και στο κύπελο, για να σας ευχαριστήσουμε, να δούμε το ρεπορτάζ από την Ξάνθη. Καταρχήν, όταν χάσει ένα παιχνίδι με 3-0, δεν θα πρέπει να λες πολλά. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, αυτό το αποτέλεσμα, πιστεύω ότι με βάση την εικόνα του παιχνιδιού και την πορεία του παιχνιδιού, έτσι αδικεί την ομάδα μου. Νομίζω ότι το πρώτο ημίχρονο ότι πατούσαν πάρα πολύ καλά. Είχαμε 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες για να πετύχουμε κάποιο τέρμα. Νομίζω ότι στο διάστημα αυτό είμαστε καλύτεροι από την Ξάνθη, που απείλησε λιγότερο από ό,τι εμείς. Finally, we are very satisfied with this match and with the result. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι τελικώς με το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα. Today's performance, I'm sure it was something that makes us all happy. Στη σημερινή μας απόδοση στο παιχνίδι μας κάνει όλους πολύ χαρούμενους. Including the team and the fans. Συμπεριλαμβανομένου και της ομάδας και των οπαδών μας.
Ήμασταν λίγο τυχεροί στο ξεκίνημα του αγώνα. In last period we are at number 5. So it is, you know, it's for us it's more comfortable position to chase than to lead. And we made very good step, but of course we have 3 more to go. Στο τελευταίο διάστημα, όπως βλέπετε, είμαστε στην πέμπτη θέση. Αυτό μας δίνει μια περισσότερη άνεση να αλλάξουμε την κατάσταση, αλλά όπως γνωρίζετε, έχουμε ακόμα τρία παιχνίδια.